Πριν 2 εβδομάδες, καθώς κοιτάγαμε το Καταλουκά κεφάλαιο 23, είδαμε το θάνατο του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό. Από την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για το νόημα και τη σημασία του θανάτου του και το τι κατάφερε με το θάνατό του. Οπότε, αν θυμάστε, πριν από 2 εβδομάδες, όταν ο Ιησούς πέθανε πάνω στο Σταυρό, είδαμε ότι το καταπέντασμα του ναού σκίστηκε στα δύο, από πάνω μέχρι κάτω, δείχνοντας πως έχει έρθει τέλος στο παλιό σύστημα λατρείας. Έχει έρθει το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης και ο Ιησούς εγκαινιάζει την Καινούρια Διαθήκη με το αίμα του. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι θέλω να κοιτάξουμε το τι ήταν η Παλαιά Διαθήκη και πώς την αντικαθιστά η Καινούρια Διαθήκη. Και ξέρετε πως είπε ο Ιησούς ότι πρέπει να αγαπάμε τον Κύριο το Θεό μας μόλις μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και το μυαλό. Σας χρειάζομαι σήμερα να λατρέψετε το Θεό με το μυαλό σας. Θέλω να συγκεντρωθείτε, επειδή πρέπει να εξετάσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει Διαθήκη? Η Διαθήκη, η Συνθήκη, τι σημαίνει Παλαιά και Καινή Διαθήκη? Η Διαθήκη είναι ένα συμβόλαιο, μια συμφωνία, μια δεσμευτική σύμβαση μεταξύ δύο μεριών και έχει διάφορους όρους και κανονισμούς. Παραδείγματος χάρη, πριν 10 χρόνια έκανα μια Διαθήκη ή Συνθήκη με τη Σταυρούλα μπροστά σε μάρτυρες. Συναντηθήκαμε, δώσαμε όρκους ο ένας τον άλλο, είπαμε από αυτή τη στιγμή μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος θα ζούμε μαζί, θα είμαστε πιστοί, θα αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Αυτή ήταν η όρη της συμφωνίας μας. Μπορεί να μην σας φαίνεται ρομαντικό, αλλά αυτό ήταν μια διαθήκη. Κάναμε μια δεσμευτική συμφωνία που είχε διάφορους όρους. Αυτό είναι διαθήκη. Οπότε αυτό που είχαμε με την Παλαιά Συνθήκη, με την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είχε μια συγκεκριμένη σχέση, αντιμετώπιζε τους ανθρώπους με ένα συγκεκριμένο τρόπο, συγκεκριμένα με διάφορα σύμβολα που θα τα κοιτάξουμε, και αυτό έχει αντικατασταθεί με την Νέα Διαθήκη, η οποία είναι η πραγματικότητα όλων αυτών που συμβόλιζαν αυτά της Παλαιάς Διαθήκης. Η πραγματικότητα αυτή φυσικά είναι ο Χριστός. Λοιπόν, τώρα πριν κοιτάξουμε τι είναι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Δεν λέω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι σωτηρίας. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω εξ αρχής. Δεν υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι σωτηρίας, ένας στην Παλαιά Διαθήκη και ένας διαφορετικός στην Καινή Διαθήκη. Οι άνθρωποι πάντα σώζονταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και αυτό είναι μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα, όταν μας εξηγεί πως ο Αβραάμ δικαιώθηκε ενώπιον του Θεού μέσω της πίστης, όπως και εμείς. Και αν σκέφτεστε, μα πως γίνεται οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη να πιστέψουν στον Χριστό, αφού δεν είχε έρθει ακόμα και δεν είχε πεθάνει στο Σταυρό? Στην Παλαιά Διαθήκη πίστευαν στην υπόσχεση του Μεσσία που ήταν να έρθει. Εμείς τώρα πιστεύουμε στο γεγονός ότι ο Μεσσίας έχει έρθει, αλλά και πριν και μετά όλοι μας σωζόμαστε με την πίστη μας στο Μεσσία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από τον Αδάμ μέχρι το τέλος του κόσμου. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά αυτό που έχουμε στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, αλλά τώρα με την Καινή Διαθήκη έχουμε ένα καινούριο τρόπο για το πώς αντιλαμβανόμαστε το Θεό. Έχουμε μια διαφορετική είδους σχέση με το Θεό. Έχουμε ένα νέο τρόπο προσέγγισης προς το Θεό. Ένα νέο τρόπο λατρείας σε σύγκριση με την Παλαιά Διαθήκη. Οπότε, ο σκοπός μου σήμερα είναι ο εξής. Θέλω να δούμε τι ήταν η Παλαιά Διαθήκη και κάποιους από τους όρους της, και μετά θέλω να δούμε πως η Νέα Διαθήκη είναι καλύτερη από την Παλαιά και αντικαθιστά την Παλαιά. Αυτός είναι ο βασικός μου στόχος για σήμερα. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα, γι' αυτό θέλω να δώσετε προσοχή, επειδή θα κοιτάξουμε διάφορα πράγματα. Κάτι άλλο που θέλω να δούμε, το οποίο είναι δευτερεύον αλλά δεν είναι ασήμαντο. Καθώς κοιτάμε τις Διαθήκες, θέλω να τονίσω τα λάθη, τα σφάλματα της θεολογίας των οικονομιών. Τώρα,
μπορεί να σκέφτεστε τι είναι η θεολογία των οικονομιών και τι έχει να κάνει με τη συζήτησή μας σχετικά με τις διαθήκες. Θα σας πω. Η θεολογία των οικονομιών διδάσκει ότι έχουμε πρώτα την Παλαιά Διαθήκη, μετά έχουμε φυσικά την Καινή Διαθήκη, αλλά θα υπάρξει μία ακόμη πιο καινούργια Διαθήκη στο μέλλον. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Να σας δώσω στα γρήγορα μια ιδέα του τι είναι η θεολογία των οικονομιών, οπότε όταν θα την αναφέρω θα έχετε μια ιδέα του τι λέω. Η βασική διδασκαλία αυτής της θεολογίας είναι η εξής: ότι δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του Ισραήλ και της Εκκλησίας, καμία σχέση μεταξύ του έθνους του Ισραήλ και της Εκκλησίας. Καμία σχέση. Δύο εντελώς διαφορετικές οντότητες. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Αν παραδείγματος χάρη έχει δοθεί μια υπόσχεση ευλογίας στο έθνος του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη, αυτή η υπόσχεση δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Λένε αυτό έχει να κάνει με το έθνος του Ισραήλ μόνο. Δεν έχει σχέση με εσάς. Φυσικά εγώ θα διαφωνούσα εντελώς με αυτή την ιδέα. Αν θυμάστε στην επιστολή προς Γαλάτες, ο Παύλος μας λέει ότι μόνο αυτοί που έχουν την πίστη του Αβραάμ είναι οι απόγονοι του Αβραάμ. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το αν έχουμε το αίμα του Αβραάμ, αλλά αν έχουμε την πίστη του Αβραάμ. Γι' αυτό και στο κεφάλαιο 3 μας λέει ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνα. Και αν έχουμε πίστη στο Χριστό, τότε εμείς είμαστε κληρονόμοι της υπόσχεσης. Είναι ξεκάθαρο. Οπότε το πραγματικό Ισραήλ είναι αυτοί που έχουν πίστη στον Ιησού Χριστό. Και αυτοί κληρονομούν τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί στο Ισραήλ. Τώρα, η θεολογία των οικονομιών διαφωνεί κάθετα. Λέει όχι, αυτό δεν ισχύει, δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ Ισραήλ και της Εκκλησίας. Το οποίο σημαίνει ότι οι υποσχέσεις που δοθήκανε στο Ισραήλ, πολλές από αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα. Επειδή λένε ότι δεν έχουν εκπληρωθεί με τον Χριστό και την Εκκλησία, και λένε αφού δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα και ο Θεός πρέπει να τηρήσει την υπόσχεσή του, οπότε ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του στο μέλλον. Πώς θα το κάνει αυτό? Από ό,τι μας λένε, όταν ο Χριστός επιστρέψει δεύτερη φορά, δεν θα είναι το τέλος του κόσμου, αλλά θα επιστρέψει και θα εγκαθιδρύσει μία χιλιετή Ιουδαϊκή βασιλεία. Και τότε είναι που θα κάνει την πιο καινούρια διαθήκη με τους Ιουδαίους. Και θα είναι μία τελειοποιημένη μορφή της παλαιάς μοσαϊκής διαθήκης. Οπότε μας λένε ότι ο Ιησούς θα επιστρέψει και θα καθίσει επάνω στο θρόνο του στην Ιερουσαλήμ, κυβερνώντας τα έθνη. Θα χτιστεί ένας νέος ναός, θα επαναφέρουν τους ιερείς και, αν και ανατριχιάζω και μόνο που το λέω, θα επαναφέρουν τις θυσίες των ζώων. Οπότε, έχοντας υπόψη όλα αυτά που πιστεύουν, αυτά που πιστεύουν οι οικονομιστές, να θυμάστε ότι ο σκοπός μου σήμερα είναι να σας δείξω ότι η Παλαιά Διαθήκη αντικαθίσταται από την Καινή Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη δεν θα αντικατασταθεί από τίποτα άλλο στο μέλλον, επειδή η Καινούργια Διαθήκη είναι τέλεια Διαθήκη και δεν υπάρχει λόγος να αντικατασταθεί. Όλο αυτό ήταν η εισαγωγή. Οπότε πάμε πίσω να δούμε την Παλαιά Διαθήκη. Πηγαίνετε παρακαλώ στο βιβλίο της Εξόδου. Έξοδος. Βρισκόμαστε μια μισή περίπου χιλιετία π.Χ. Οι Εβραίοι έχουν βγει από την Αίγυπτο, έχουν περάσει την Ερυθρά Θάλασσα και είναι στο όρος Σινά. Και ο Θεός τους μιλάει από τον ουρανό ή από το βουνό και υπάρχει κεραυνός και αστραπή και καπνός. Και οι Εβραίοι είναι κατατρομαγμένοι και λένε δεν θέλουμε ο Θεός να μιλάει κατευθείαν σε εμάς, και λένε στον Μωυσή πήγαινε εσύ και θα είσαι εσύ ο εκπρόσωπός μας. Οπότε πάει ο Μωυσής εκ μέρους του λαού στον Θεό και ο Θεός του δίνει νόμους. Παρακαλώ πηγαίνετε στην Έξοδο κεφάλαιο 24. Και θα αρχίσουμε να διαβάζουμε στο στίχο 3. Και ο Μωυσής ήρθε
και διηγήθηκε στο λαό όλα τα λόγια του Κυρίου και όλα τα δικαιώματά του. Και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα και είπε: «Όλα τα λόγια που ο Κύριος μίλησε θα τα κάνουμε». Υπέροχα. Πολύ ωραία. Οπότε, στίχος 4. Και ο Μωυσής έγραψε όλα τα λόγια του Κυρίου και αφού σηκώθηκε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στο κάτω μέρος του βουνού και έστεισε 12 στήλες σύμφωνα με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και έστειλε νέους από τους γιους Ισραήλ και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν ειρηνικές θυσίες στον Κύριο, μοσχάρια. Οπότε έχουν θυσιάσει ένα σωρό ζώα, στίχος 6, και παίρνοντας ο Μωυσής το μισό από το αίμα, το έβαλε σε λεκάνες. Και με το άλλο μισό του αίματος ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο. Έπειτα, παίρνοντας το βιβλίο της Διαθήκης, το διάβασε σε επίκον του λαού. Ωραία, οπότε διαβάζει αυτά που του είπε ο Θεός να γράψει. Και εκείνοι είπαν: «Όλα όσα μίλησε ο Κύριος θα τα κάνουμε και θα υπακούμε». Ωραία, στίχος 8. Και ο Μωυσής, παίρνοντας το αίμα, ράντισε επάνω στο λαό και είπε: «Δέστε, το αίμα της Διαθήκης». Θα θυμάστε αυτή τη φράση: «Το αίμα της Διαθήκης, την οποία ο Κύριος έκανε σε εσάς, σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια». Κάνει μια διαθήκη μαζί τους. Αυτοί είναι οι κανόνες, εσείς θα υπακούτε και σφραγίζετε με αίμα. Αυτό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Κάνουν διαθήκη και οι Εβραίοι λένε: «Εμείς θα υπακούμε». Τώρα, από αυτό το σημείο και μετά αρχίζουμε και βλέπουμε διάφορα χαρακτηριστικά αυτής της διαθήκης. Αν πάμε στο κεφάλαιο 25 της Εξόδου, απλά συνεχίσουμε να διαβάζουμε. Στο κεφάλαιο 25 και στίχο 1 λέει: «Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας να πει στους γιους Ισραήλ να φέρουν προσφορά σε μένα. Από κάθε άνθρωπο που έχει προαίρεση στην καρδιά του θα πάρετε την προσφορά μου. Και αυτή είναι η προσφορά που θα πάρετε από αυτούς: χρυσάφι και ασίμι και χαλκό, παθηγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν και κόκκινο και βίσο και τρίχες κατσικιών και δέρματα κρυαριών κοκκινοβαμμένα και δέρματα τσακαλιών και ξύλο σιτήμ, λάδι για το φως, αρώματα για το λάδι του χρήσματος και για το ευώδες θυμίαμα, πέτρες ονυχητές και πέτρες για να τοποθετηθούν στο εφόδ και στο περιστήθιο». Τι τα θέλει όλα αυτά τα πράγματα? Ζητάει από το λαό να φέρει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί, τι τα θέλει? Στίχος 8. «Και ας κάνουν σε μένα ένα αγιαστήριο για να κατοικώ μεταξύ τους, σύμφωνα με όλα όσα εγώ σου δείχνω, κατά το υπόδειγμα της σκηνής και σύμφωνα με το υπόδειγμα όλων των σκευών της. Έτσι θα κάνετε». Ωραία, τι κάνουμε εδώ πέρα? Φτιάχνουμε ένα κέντρο λατρείας, τη σκηνή. Τώρα, επειδή δεν πρόκειται να σας πω να διαβάσουμε όλες τις λεπτομέρειες που υπάρχουν σχετικά με τη σκηνή, να προσπαθήσω να σας δώσω για να καταλάβετε πώς ήταν. Φανταστείτε ένα δωμάτιο με μία είσοδο. Δεν υπάρχουν παράθυρα, δεν υπάρχουν άλλες πόρτες, μία είσοδος. Μπαίνετε μέσα και υπάρχει ένα μέρος που καίνε το θυμίαμα, υπάρχει ένα τραπέζι, υπάρχουν κάποια κεριά και στο τέλος του δωματίου υπάρχει ένα μεγάλο χοντρό καταπέτασμα. Όχι λεπτό, χοντρό, ίσως περίπου όσο είναι το χέρι μου. Ωραία, οπότε υπάρχει αυτό το μεγάλο καταπέτασμα που αφήνει ένα χώρο στο τέλος του δωματίου. Τώρα, αυτός ο χώρος πίσω από το καταπέτασμα είναι το Άγιο των Αγίων. Το αγιότερο μέρος σε όλη τη σκηνή. Αυτό το μέρος πίσω από το καταπέτασμα που έβαλαν την Κιβωτό της Διαθήκης συμβόλιζε το θρόνο του Θεού, συμβόλιζε την παρουσία του Θεού. Κανένας δεν επιτρεπόταν να πάει πίσω από το καταπέτασμα. Κανένας δεν επιτρέπεται. Αν πήγαινες πίσω από εκεί, ο Θεός θα σε σκότωνε. Δεν επιτρέπεται. Εντάξει. Τώρα, οι ιερείς μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα στο υπόλοιπο μέρος της σκηνής, αλλά δεν μπορούσαν να πάνε πίσω από το καταπέτασμα. Τώρα, θα μου πείτε: «Νίκο, ανέφερε στους ιερείς. Ποιοι είναι αυτοί?» Πηγαίνετε παρακαλώ στην Έξοδο, κεφάλαιο 28 και στίχος 1. Μιλάει ο Θεός στο Μωυσή και λέει: «Και εσύ φέρε κοντά σου τον Ααρών, τον αδελφό σου, και τους γιους του μαζί του, ανάμεσα από τους γιους Ισραήλ, για να ιερατεύουν σε μένα, τον Ααρών, τον Αδάβ και τον Αβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθαμάρ, τους γιους του Ααρών». Οπότε ο Θεός καθιερώνει το ιερατείο και ο πρώτος ιερέας, ο πρώτος αρχιερέας είναι ο Ααρών, ο αδελφός του Μωυσή. Και η γη του είναι ιερείς. Μόλις πεθάνει ο Ααρών,
ο μεγαλύτερος γιος του θα γίνει ο αρχιερέας. Και φυσικά οι γη των ιερέων γίνονται και αυτοί μετά από αυτούς ιερείς. Αλλά όταν πεθάνει ο αρχιερέας, ο μεγαλύτερος του γιος γίνεται αυτός αρχιερέας και συνεχίζουμε έτσι μέσα στους αιώνες. Τώρα, ποια είναι η δουλειά των ιερέων? Τι πρέπει να κάνουν? Η βασική τους δουλειά είναι να προσφέρουν θυσίες εκ μέρους του λαού. Πηγαίνετε παρακαλώ στο Λεβιτικό, το επόμενο βιβλίο μετά την Έξοδο. Η Έξοδος έχει 40 κεφάλαια. Λεβιτικό. Και απλά θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα του τι έκαναν, επειδή σχεδόν όλο το βιβλίο του Λεβιτικού είναι έτσι. Πηγαίνετε στο κεφάλαιο 1, ξεκινώντας στο στίχο 1. Και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή και του μίλησε από τη σκηνή του μαρτυρίου, λέγοντας να μιλήσει στους γιους Ισραήλ και να τους πεις: αν κάποιος από εσάς προσφέρει δώρο στον Κύριο, θα προσφέρετε το δώρο σας από τα κτίνη, από τα βόδια ή από τα πρόβατα. Αν το δώρο του είναι ολοκαύτωμα από τα βόδια, αρσενικό άμωμο ας το προσφέρει. Κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου θα το προσφέρει, για να είναι δεκτό μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του ολοκαυτώματος και θα είναι δεκτό για λογαριασμό του, για να γίνει εξηλαίωση αυτών. Και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο. Και οι γη του Ααρών, οι ιερείς, θα φέρουν το αίμα και θα ραντίσουν το αίμα ολόγυρα επάνω στο θυσιαστήριο που είναι κοντά στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου και συνεχίζει από εκεί πέρα. Δεν θα το διαβάσουμε όλο, έτσι είναι το Λεβιτικό. Πολλοί άνθρωποι το βρίσκουν βαρετό. Δεν είναι ακριβώς βαρετό, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, αυτή είναι η βασική ιδέα του τι κάνει ένας ιερέας. Ο ιερέας είναι σαν μεσολαβητής μεταξύ του λαού και του Θεού. Εμείς κάνουμε αμαρτίες. Και σύμφωνα με τη γραφή, ποια είναι η τιμωρία για τις αμαρτίες? Θάνατος. Αλλά τι γίνεται εδώ πέρα? Ο Θεός δέχεται να αντικατασταθείς. Οπότε αν έκανες κάποια αμαρτία ή απλά αν ήθελες να προσφέρεις κάτι, πήγαινε στο ζώο, στον ιερέα. Βάζεις τα χέρια σου επάνω στο κεφάλι του ζώου. Με αυτόν τον τρόπο συμβολικά μεταφέρεις την αμαρτία σου στο ζώο. Και το ζώο πεθαίνει. Στη θέση σου θυσιάζεται. Αυτή ήταν η δουλειά των ιερέων. Αυτό κάναν οι ιερείς συνέχεια. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Τώρα, επίσης να σας αναφέρω, επειδή είναι σημαντικό, ο ιερέας έπρεπε επίσης να προσφέρει θυσίες και για τον εαυτό του, επειδή και αυτός είναι αμαρτωλός, όχι μόνο ο λαός, και αυτός ο ίδιος. Αυτό είναι σημαντικό, θα δούμε μετά γιατί είναι σημαντικό. Τώρα, μέσα σε όλες αυτές τις θυσίες υπήρχε μία μέρα το χρόνο η οποία ήταν η πιο σημαντική ημέρα του χρόνου και λεγόταν η ημέρα του εξυλασμού. Ήταν το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάπου εκεί. Και την ημέρα του εξυλασμού γινόταν η πιο σημαντική θυσία από όλες. Μαζευόταν ο λαός, ο αρχιερέας θυσίαζε το ζώο, έπαιρνε το αίμα του ζώου και πήγαινε πού? Πίσω από το καταπέτασμα. Κανονικά δεν επιτρεπόταν, αλλά ο αρχιερέας επιτρεπόταν να πάει πίσω από το καταπέτασμα μία φορά το χρόνο με αίμα. Και το έπαιρνε και το ράντιζε επάνω στην κυβωτό της Διαθήκης και ο λαός καθόταν απ' έξω και φοβόταν ότι ο Θεός θα σκότωνε τον αρχιερέα. Αλλά αν ο Θεός δεχόταν το αίμα της θυσίας, ο άνθρωπος έβγαινε ζωντανός και ο λαός έλεγε ευτυχώς, άντε του χρόνου πάλι. Εντάξει, επειδή αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δέχτηκε τη θυσία εκ μέρους του λαού. Τώρα, όλα αυτά που έχουμε μιλήσει, όπως η σκηνή που αντικαταστήθηκε βέβαια από το ναό, οι ιερείς, οι θυσίες, η μέρα του εξυλασμού, όλα αυτά ήταν σημαντικά χαρακτηριστικά της Παλαιάς Διαθήκης. Με αυτόν τον τρόπο είχε σχέση ο Θεός με το λαό του. Αν ήθελες να προσεγγίσεις το Θεό, έπρεπε να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αν συνεχίσουμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και δούμε την ιστορία του Ισραήλ, θα δούμε το θλιβερό γεγονός ότι οι Εβραίοι δεν ήταν υπάκουοι όπως είχαν υποσχεθεί και παραβίασαν τη Διαθήκη του Θεού, δεν ακολούθησαν τους κανόνες του, και γι' αυτό ο Θεός έχει κάτι σημαντικό να πει. Πηγαίνετε παρακαλώ στον Ιερεμία, κεφάλαιο 31. Να θυμάστε, ο Ιερεμίας ήταν ένας προφήτης που έζησε 600 χρόνια π.Χ. Ας διαβάσουμε το στίχο 31. Ιερεμίας, κεφάλαιο 31, στίχος 31.
Λέει, δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα μία νέα διαθήκη. Όχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα στους πατέρες τους κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω από την Αίγυπτο, επειδή αυτοί παρέβηκαν τη διαθήκη μου και εγώ τους αποστράφηκα, λέει ο Κύριος. Αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ. Ύστερα από τις μέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Και θα είμαι ο Θεός τους και αυτοί θα είναι ο λαός μου. Και δεν θα διδάσκουν πλέον καθένας τον κοντινό του και καθένας τον αδελφό του, λέγοντας γνωρίστε τον Κύριο, επειδή όλοι αυτοί θα με γνωρίζουν, από τον πιο μικρό ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μεγάλο ανάμεσά τους, λέει ο Κύριος, επειδή θα συγχωρήσω την ανομία τους και δεν θα θυμάμαι πλέον την αμαρτία τους. Ο Θεός λέει στο μέλλον, μιλώντας τώρα 600 χρόνια π.Χ., λέει στο μέλλον θα κάνω μία νέα διαθήκη, που θα είναι διαφορετική από την παλιά Μωσαϊκή Διαθήκη. Ο νόμος του Μωυσή είχε γραφτεί επάνω σε πέτρες. Τώρα λέει θα γράψω τον νόμο μου μέσα στις καρδιές τους και μέσα στα ενδόμηχά τους. Θα είναι ένα διαφορετικό είδος διαθήκης που θα κάνω στο μέλλον. Τώρα, οι οικονομιστές, αυτοί τουλάχιστον που είναι συνεπείς, λένε ότι αυτή η διαθήκη εδώ πέρα δεν έχει να κάνει με εμάς, αλλά είναι εκείνη η διαθήκη που ο Θεός θα κάνει στο μέλλον, στη χιλιετία, με τους Εβραίους. Πρέπει να το πούν αυτό. Γιατί? Επειδή εδώ πέρα λέει ότι η διαθήκη θα γίνει με τον οίκο Ισραήλ. Έτσι λέει, σωστά. Δεν λέει θα κάνω μια νέα διαθήκη με την Εκκλησία. Δεν λέει θα κάνω μια νέα διαθήκη με εθνικούς. Λέει θα κάνω μια νέα διαθήκη με τον οίκο Ισραήλ. Και λένε να το. Λέει Ισραήλ. Δεν έχει να κάνει με την Εκκλησία. Αγνώντας φυσικά ότι η Εκκλησία είναι ο πραγματικός Ισραήλ του Θεού. Τώρα έχουν δίκιο οι οικονομιστές. Θα μάθουμε καθώς θα διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη. Οπότε συνεχίζουμε να διαβάζουμε. Πηγαίνετε παρακαλώ στο κατά Λουκά κεφάλαιο 22. Στο κατά Λουκά 22 το γενικό πλαίσιο είναι ο μυστικός δείπνος. Και ας κοιτάξουμε το στίχο 19. Μας λέει ότι ο Ιησούς παίρνοντας άρτο, αφού ευχαρίστησε, έκοψε και έδωσε σε αυτούς, λέγοντας «Τούτο είναι το σώμα μου που δίνεται για σας. Αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση». Στίχος 20. Παρόμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν, λέγοντας «Τούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση το αίμα μου που χύνεται για σας». Στο παρελθόν είχαμε το αίμα βοδιών και κρυαριών, αν θυμάστε που ο Μωυσής είπε αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης. Αλλά τώρα ο Ιησούς μας λέει ότι η Διαθήκη είναι στο δικό του αίμα και λέει αυτό είναι το αίμα της καινούργιας Διαθήκης. Τώρα, παρακαλώ πηγαίνετε μαζί μου στην επιστολή προς Εβραίους. Και εδώ θα περάσουμε τον υπόλοιπο μας χρόνο. Ποιο είναι το βασικό δίδαγμα της επιστολής προς Εβραίους? Ο συγγραφέας αυτής της επιστολής γράφει σε Εβραίους και βασικά τους λέει να σταματήσουν να είναι Εβραίοι, βασικά. Τους λέει σταματήστε να ακολουθάτε τους κανόνες της Μωσαϊκής Διαθήκης. Επειδή τελείωσε, έχει αντικατασταθεί. Ακολουθήστε τον Χριστό και την καινούργια Διαθήκη Του. Αυτό είναι το βασικό νόημα, επειδή ο Χριστός είναι καλύτερος από όλα όσα μπορείτε να βρείτε στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή είναι η βασική του διδασκαλία. Και προς Εβραίους κεφάλαιο 7, πήγαινε εκεί παρακαλώ, προς Εβραίους κεφάλαιο 7, εδώ ο συγγραφέας μας λέει ότι ο Ιησούς είναι καλύτερος ιερέας από τους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς? Πώς ο Χριστός είναι καλύτερος ιερέας από τους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης? Κοιτάξτε το στίχο 23, προς Εβραίους κεφάλαιο 7, στίχος 23. Μας λέει πως στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς τότε, εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς επειδή εμποδίζονταν από το θάνατο να παραμένουν. Προφανώς, γιατί είχαμε συνεχώς καινούριους ιερείς, επειδή οι παλιοί πέθαιναν. Πέθαιναν και συνεχώς έπρεπε να αντικατασταθούν. Στίχος 24. Εκείνος όμως, μιλώντας για τον Χριστό, επειδή μένει στον αιώνα, έχει αμετάθετη την ιεροσύνη. Οι παλιοί ιερείς πέθαιναν και έπρεπε να αντικατασταθούν. Ο Ιησούς όμως πέθανε μια φορά, μετά αναστήθηκε και τώρα η ιεροσύνη του είναι αιώνια. Δεν πρόκειται να ξαναπεθάνει, γι' αυτό είναι καλύτερος από τους παλιούς ιερείς. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα. Συνεχίζουμε, στίχος 26. Επειδή τέτοιου είδους αρχιερέα έπρεπε σε εμάς,
όσιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς και ο οποίος έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς. Αυτός δεν έχει ανάγκη καθημερινά, όπως οι αρχιερείς, να προσφέρει πρωτύτερα θυσίες για χάρη των δικών του αμαρτιών και έπειτα για χάρη του λαού, επειδή το έκανε αυτό μια φορά για πάντα όταν πρόσφερε τον εαυτό του. Γιατί ο Ιησούς είναι καλύτερος από τους ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης? Πρώτον, δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεύτερον, είναι αναμάρτητος, αυτοί ήταν αμαρτωλοί που πρόσφεραν θυσίες για τον εαυτό τους. Ο Ιησούς δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό επειδή είναι αναμάρτητος. Και τρίτον, αυτοί έπρεπε να προσφέρουν θυσίες συνεχώς, καθημερινά. Δεν σταμάταγαν ποτέ. Επειδή εκείνες οι θυσίες δεν ήταν τέλειες, θυσίαζαν ζώα. Αλλά επειδή αυτός προσφέρει τον εαυτό του, ο οποίος είναι η τέλεια θυσία, μπορεί να καθίσει έχοντας τελειώσει τη δουλειά του. Μια για πάντα. Μια τέλεια θυσία, μια για πάντα. Τώρα ο συγγραφέας συνεχίζει με αυτό το θέμα. Πηγαίνετε παρακαλώ στο κεφάλαιο 10 και στίχο 11. Λέει και κάθε ιερέας στέκεται, την σημαντική λέξη, στέκεται μεν καθημερινά υπηρετώντας και πολλές φορές προσφέροντας τις ίδιες θυσίες οι οποίες δεν μπορούν να αφαιρέσουν αμαρτίες. Αλλά αυτός, αφού πρόσφερε μία θυσία για πάντα υπέρ των αμαρτιών, κάθισε στα δεξιά του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι ιερείς δεν κάθονταν κάτω ποτέ, επειδή έπρεπε συνεχώς να δουλεύουν και συνεχώς να κάνουν θυσίες. Αλλά σε αντίθεση με αυτούς, ο Ιησούς προσφέρει την τέλεια θυσία και κάθεται. Τελείωσε το έργο του. Επάνω στο σταυρό τι είπε? Τετέλεστε. Τελείωσε. Ολοκλήρωσε το έργο της σωτηρίας. Στίχος 13. Ο Ιησούς έχει καθίσει προσμένοντας το εξής μέχρι ότου οι εχθροί του θα μπουν ως υποπόδιο των ποδιών του, επειδή με μία προσφορά τελειοποίησε για πάντα αυτούς που αγιάζονται. Δεν έχουμε πια κάποια ειδική ιεροσύνη. Γιατί? Επειδή ο Ιησούς είναι ο τέλειος αρχιερέας και δεν θα αντικατασταθεί ποτέ. Δεν προσφέρουμε πια θυσίες. Γιατί? Επειδή ο Ιησούς πρόσφερε την τέλεια θυσία μια για πάντα και δεν θα επαναληφθεί. Γι' αυτό δεν πιστεύω τη θεολογία των οικονομιών που λέει ότι θα υπάρξει νέος ναός και νέοι ιερείς και νέες θυσίες στο μέλλον, στη χιλιετία. Τώρα, πηγαίνετε στο κεφάλαιο 9. Θυμάστε αυτά που είπαμε για την ημέρα της εξιλέωσης, όταν ο αρχιερέας πήγαινε πίσω από το καταπέτασμα με το αίμα? Εδώ μας λέει το εξής, κεφάλαιο 9, στο στίχο 11, λέει και όταν ήρθε ο Χριστός, ο αρχιερέας των αγαθών που επρόκειται να ακολουθήσουν, διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, όχι χειροποίητης, δηλαδή όχι αυτής της κατασκευής, ούτε με αίμα τράγων και μοσχαριών, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος, μια φορά για πάντα μπήκε μέσα στα Άγια, αποκτώντας αιώνια λύτρωση. Και θα πείτε τι εννοεί εδώ πέρα όταν λέει ότι ο Ιησούς μπήκε μέσα στα Άγια? Δεν μπήκε μέσα στη σκηνή για να πάει πίσω από το καταπέτασμα, τι λέει εδώ? Πήγαινε στο στίχο 24 του ίδιου κεφαλαίου. Επειδή ο Χριστός δεν μπήκε μέσα σε χειροποίητα Άγια, αντίτυπα των αληθινών, μιλάει για τα αληθινά Άγια, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στο Θεό για χάρη μας. Ούτε για να προσφέρει πολλές φορές τον εαυτό του, όπως ο αρχιερέας μπαίνει μέσα στα Άγια κάθε χρόνο με ξένο αίμα, επειδή έπρεπε τότε από τη δημιουργία του κόσμου να πάθει πολλές φορές, τώρα όμως φανερώθηκε μία φορά στο τέλος των αιώνων για να αθετήσει την αμαρτία διαμέσου της δικής του θυσίας. Όλα αυτά που είχαμε με την Παλαιά Διαθήκη ήταν σύμβολα. Είχαμε τον αρχιερέα που έκανε τη θυσία και έπαιρνε το αίμα και πέρναγε πίσω από το καταπέτασμα, παρουσιάζοντας το αίμα στο θρόνο του Θεού. Και μετά έβγαινε ζωντανός αν η θυσία ήταν αποδεκτή. Προχωράμε τώρα στον Ιησού, τον τέλειο αρχιερέα, που προσφέρει την τέλεια θυσία, τον εαυτό του. Παίρνει το τέλειο αίμα, το δικό του. Πηγαίνει στο πραγματικό Άγιο μέρος, τον ουρανό. Προσφέρει το αίμα στο θρόνο του Θεού, στον Πατέρα. Η θυσία του γίνεται αποδεκτή και επιστρέφει ζωντανός, αναισθημένος. Που σημαίνει πως η θυσία που προσέφερε ήταν αποδεκτή από τον Θεό για χάρη μας. Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη σύμβολα που βλέπουμε την πραγματικότητά τους στην Καινή Διαθήκη. Οπότε, έχουμε έναν καλύτερο ιερέα με καλύτερη θυσία που παρουσιάζεται στα πραγματικά Άγια, τον ουρανό. Και για να κλείσουμε,
βάζοντας τα όλα αυτά μαζί, έχουμε μια καλύτερη διαθήκη. Πηγαίνετε στο κεφάλαιο 8. Στο στίχο 5 μίλαγε για την υπηρεσία που πρόσφερε ο Μωυσής. Στο στίχο 6 συγκρίνει την υπηρεσία του Μωυσή με την υπηρεσία του Χριστού, που είναι καλύτερη. Ο στίχος 6 λέει: τώρα όμως ο Χριστός έλαβε μια εξοχότερη υπηρεσία από τον Μωυσή, καθώς είναι και μεσίτης μιας ανώτερης διαθήκης, που νομοθετήθηκε με ανώτερες υποσχέσεις. Ωραία, οπότε ο Χριστός έχει καθιερώσει μια ανώτερη διαθήκη από την παλαιά. Πες μας κι άλλα για αυτή τη διαθήκη. Στίχος 7. Επειδή αν η πρώτη εκείνη ήταν άμεμπτη, δεν θα υπήρχε ανάγκη να ζητηθεί τόπος για μια δεύτερη. Στίχος 8, επειδή κατηγορώντας τους λέει: προσέξτε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και θα πραγματοποιήσω επάνω στον οίκο Ισραήλ και επάνω στον οίκο Ιούδα μια καινούργια διαθήκη. Σας θυμίζει αυτό τίποτα? Αναφέρεται στον Ιερεμία κεφάλαιο 31, που μιλάγε για μια καινούργια διαθήκη που ερχότανε και την εφαρμόζει πού? Στον Ιησού και τη νέα διαθήκη που έκανε με το αίμα του. Όχι κάτι που θα συμβεί στο μέλλον στη χιλιετία, αλλά μια που έχει γίνει ήδη όταν πέθανε ο Ιησούς επάνω στο Σταυρό. Στίχος 9. Όχι σύμφωνα με τη διαθήκη που έκανα προς τους πατέρες τους κατά την ημέρα που τους έπιασα από το χέρι για να τους βγάλω έξω από τη γη της Αιγύπτου, δεδομένου ότι αυτοί δεν έμειναν στη διαθήκη μου και εγώ τους παραμέλησα, λέει ο Κύριος, επειδή αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω προς τον οίκο του Ισραήλ, ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος. Θα δώσω τους νόμους μου στη διάνοιά τους και θα τους γράψω πάνω στην καρδιά τους και θα είμαι σε αυτούς Θεός και αυτοί θα είναι σε μένα λαός. Και δεν θα διδάσκουν καθένας τον πλησίον του και καθένας τον αδελφό του, λέγοντας γνώρισε τον Κύριο, για το λόγο ότι όλοι τους θα με γνωρίζουν από μικρό μέχρι μεγάλο. Επειδή θα είμαι ελεήμονα στις αδικίες τους και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους, δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αναφορά κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης που διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Παίρνει το κείμενο από τον Ιερεμία που μιλάει για μια νέα διαθήκη που πρόκειται να έρθει και μας λέει ότι αυτό το κείμενο έχει εκπληρωθεί με τον Χριστό. Τελείωσε. Στίχος 13. Λέγοντας όμως καινούρια, έκανε παλιά την πρώτη. Αυτό δε που παλαιώνει και γερνάει είναι κοντά σε αφανισμό. Οι οικονομιστές που λένε ότι δεν έχει γίνει ακόμα η νέα διαθήκη στην οποία αναφέρεται ο Ιερεμίας, είναι λάθος, επειδή αυτή εκπληρώθηκε με τον Χριστό. Αυτή η διαθήκη που έχει κάνει ο Χριστός είναι βασισμένη σε έναν τέλειο αρχιερέα, σε έναν τέλειο μεσίτη, σε μια τέλεια θυσία και ποτέ δεν πρόκειται να αντικατασταθεί. Και θα μου πείτε, πώς το ξέρεις ότι δεν πρόκειται να αντικατασταθεί? Ένα τελευταίο κείμενο. Πηγαίνετε στο τέλος της επιστολής προς Εβραίους, κεφάλαιο 13. Καθώς κλείνει την επιστολή του ο συγγραφέας, δοξάζει τον Θεό και λέει το εξής στο στίχο 20. Και ο Θεός της ειρήνης που ανέβασε από τους νεκρούς τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων διαμέσου του αίματος της αιώνιας διαθήκης, τον Κύριό μας τον Ιησού, ήθε να σας κάνει τέλειους σε κάθε αγαθό έργο για να εκτελείτε το θέλημά Του, ενεργώντας μέσα σας το ευάρεστο μπροστά Του διαμέσου του Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Η διαθήκη που έκανε ο Ιησούς Χριστός είναι μια αιώνια διαθήκη. Αιώνια. Γιατί είναι αιώνια? Επειδή είναι τέλεια. Δεν αντικαθιστούμε πράγματα που είναι τέλεια και αιώνια. Αυτή είναι η καινούργια διαθήκη. Είχαμε την παλαιά που αντικαταστήθηκε από την καινούργια, την αιώνια. Όταν ο Ιησούς ήταν πάνω στο σταυρό, τι είπε? Τετέλεστε. Ο Θεός έσκησε το καταπέντασμα του ναού. Τελείωσε το παλιό σύστημα. Τώρα έχουμε το καινούριο. Προς Εφεσίους λέει ότι ο Θεός γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού. Στην επιστολή προς Γαλάτες μας λέει πως το παλιό σύστημα έχει καταστραφεί και αν είναι να ξαναοικοδομήσουμε αυτά που καταστραφήκανε, είμαστε παραβάτες. Όπως με το γάμο, όταν η Γραφή λέει ότι αυτό που ο Θεός έχει ενώσει ο άνθρωπος δεν πρέπει να το διαλύσει, αυτό που ο Θεός το έχει διαλύσει ο άνθρωπος δεν πρέπει να το ενώσει. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στα σύμβολα και στις σκιές της Παλαιάς Διαθήκης όταν έχει έρθει το εκτυφλωτικό φως του Ευαγγελίου. Η Παλαιά έχει αντικατασταθεί από μια νέα, τέλεια και αιώνια Διαθήκη που δεν πρόκειται να αντικατασταθεί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.